Θα αφήσουμε για λίγο τον χώρο της υγείας, όπου θα επιστρέψουμε σε λίγο. Πάμε στην εκπαίδευση. Θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε με τον αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Νικόλαο Σαριανίδη, τον οποίο μάλιστα πετυχαίνουμε στο γραφείο του, καθώς η εκπαίδευση βρήκε τρόπο να μην σταματήσει το δίμηνο του εγκλισμού μας. Έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά? Καλησπέρα και ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία στο δελτίο μας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να σημειώσουμε καταρχάς ότι η διαζώση διδασκαλία των μαθημάτων δεν μπορεί να υποκατασταθεί. Βεβαίως. Τα εκπροστάσεως μαθήματα αποτελούν ασφαλή λύση ώστε να μην χάνεται ο διδακτικός χρόνος, με σκοπό την απρόσκοπτη ακαδημαϊκή, σε κάθε περίπτωση, ολοκλήρωση του εξαμήνου. Και το Πανεπιστήμιο, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, πρέπει να τα πήγε πολύ καλά στον τομέα αυτό, καθώς γνωρίζουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μαθημάτων έγιναν με τηλεκπαίδευση. Κοντά στο 90% ή και πάνω από παραπάνω. Το 90, πάνω από το 90. Πάνω από 90%. Οφείλω να πω ότι είναι χαρακτηριστικές οι επιδόσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όπου μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα οι διδάσκοντες, με τον απαραίτητο συντονισμό αλλά και την υποστήριξη του τμήματος μηχανογράφησης, ανέπτυξαν τεχνογνωσία, δημιούργησαν εκπαιδευτικό υλικό και γενικώς ανταποκρίθηκαν επαρκώς στην πρόκληση της εξαποστάσεως εκπαίδευση. Η μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή των φοιτητών μας στα εξαποστάσεως μαθήματα δηλώνει την επιτυχία του εγχειρήματος στο Πανεπιστήμιο μας, αλλά και του μηχανισμού που ενεργοποιήθηκε και εξασφαλίζει την ομαλή ολοκλήρωση του ιαρινού εξαμήνου. Συγκεκριμένα, οφείλω να πω ότι πραγματοποιήθηκε το 100% των μεταπτυχιακών μαθημάτων με τηλεκπαίδευση και το 97% των προπτυχιακών μαθημάτων. Πολύ, πολύ μεγάλα ποσοστά. Εξαιρέσεις που απαιτούσαν φυσική παρουσία, όπως είναι η πρακτική σε σχολεία, για παράδειγμα. Άρα το εξάμηνο δεν πηγαίνει χαμένο, έτσι, και το λέω γιατί απομένει και η εξεταστική. Θα βρείτε τρόπο να την κάνετε. Βέβαια, διαβουλευόμαστε, εξετάζουμε όλους τους τρόπους. Αυτό το εγχείρημα απαιτεί μεγάλη προετοιμασία και νομίζω θα ανταποκριθούμε εξίσου ικανοποιητικά και σε αυτή την πρόκληση. Μάλιστα. Κατερίνα. Βγήκανε και οι αριθμοί, να το πω έτσι, των εισακταίων στα πανεπιστήμια. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, κύριε καθηγητά, έχουμε αύξηση στον αριθμό των φοιτητών? Όχι, ο αριθμός των φοιτητών παραμένει ίδιο σε σχέση με πέρυσι. Οφείλω εδώ να πω ότι παρά το γεγονός του υποτιθέμενου μεγάλου αριθμού φοιτητών ανά τμήμα, ο αριθμός των ενεργών σπουδαστών είναι πολύ μικρότερο. Διότι πολλοί φοιτητές φεύγουν με μεταγραφές, κάποιοι άλλοι αποφασίζουν να ξαναδώσουν, καθώς θέλουν να περάσουν σε μια άλλη πόλη είτε σε κάποιο άλλο γνωστικό αντικείμενο. Mm-hmm. Μπορώ να δώσω παραδείγματα ότι, για παράδειγμα, το οικονομικό του ΑΠΘΙΤΑ καταλήγει να έχει με τις μεταγραφές με περισσότερους από 400 φοιτητές, ενώ το τμήμα λογιστικής του Πανεπιστημίου μας, που παίρνει 400 εισακταίους, έχει τελικώς 150 ενεργούς φοιτητές. Τον τελικό αριθμό, κύριε καθηγητά, το γνωρίζετε εκεί γύρω στο Νοέμβρη, όταν ολοκληρωθούν δηλαδή και οι μεταγραφές, ξεκινήσουν τα μαθήματα, τότε θα ξέρουμε τον ακριβή αριθμό των φοιτητών? Ακριβώς. Και όχι απόλυτα τον ακριβή, διότι υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις του νόμου, αλλά μπορούμε να προσεγγίσουμε με μεγάλη ακρίβεια τον αριθμό των ενεργών φοιτητών. Τώρα, να ρωτήσω, επειδή πια πάμε και στην πρώτη περίοδο της εκλεγμένης αιρετής Πρετανίας διοίκησης, αν θέλετε, του Πανεπιστημίου, και μπορούμε να κάνουμε και έναν πολύ μικρό απολογισμό. Τι μας λείπει και δεν είμαστε το ελκυστικό Πανεπιστήμιο και έχουμε διαρροές στις μεταγραφές? Τι είναι αυτό που ενδεχομένως δεν έχουμε? Είναι ίσως ότι είμαστε επαρχιακή περιοχή και δεν είμαστε ένα μεγάλο αστικό κέντρο που δεν επιλέγεται από τους φοιτητές? Εγώ θα έλεγα, ναι, αυτός είναι ο λόγος. Γεωγραφικά είναι τα κριτήρια. Mm-hmm. Νομίζω ότι το Πανεπιστήμιο μας μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς και στην ανάπτυξη της έρευνας, αλλά και στην εκπαίδευση. Εμείς ως νέα Πρετανική Αρχή επονήσαμε τον εσωτερικό κανονισμό του Ιδρύματος. Για πρώτη φορά το Πανεπιστήμιο μας έχει εσωτερικό κανονισμό.
Επονήσαμε το στρατηγικό σχέδιο του Ιδρύματος, επίσης την πολιτική ποιότητα, χαράξαμε την πολιτική ποιότητα και την στοχοθεσία που εξειδικεύει το στρατηγικό σχέδιο με πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Μπορώ να, αν θέλετε, να σας πω και περισσότερα για τη στοχοθεσία. Ίσως σας ακούγεται κάτι που δεν έχετε ξανακούσει. Βεβαίως, να σας ακούσουμε. Ωραία. Επινοήσαμε πέρα από τους κλασικούς δείκτες της αρχής πιστοποίησης, που είναι δείκτες οι οποίοι μας βοηθούν να μετράμε την δραστηριότητα του Πανεπιστημίου, mm-hmm. και άλλους περίπου 130 δείκτες με σκοπό όχι μόνο να παρακολουθούμε ποσοτικά όλη τη δραστηριότητα του Πανεπιστημίου, αλλά και να την ενθαρρύνουμε. Ζητάμε πρόγραμμα δράσης και απολογισμό από όλα τα θεσμοθετημένα όργανα, τους καθηγητές και τις επιτροπές που έχουμε συστήσει. Θα καταγράφουμε τη δράση τους, θα την ποσοτικοποιούμε, με σκοπό πάντοτε να έχουμε τα απαραίτητα δεδομένα για να λαμβάνουμε τις καλύτερες αποφάσεις. Σκοπεύουμε να στείλουμε προς διαβούλευση το στρατηγικό σχέδιο του Ιδρύματος σε όλους τους φορείς της περιφέρειας, δήμους και επιμελητήρια, προκειμένου να λάβουμε υπόψη τα δικά τους σχόλια και προτάσεις ως stakeholders του Πανεπιστημίου. Υποβάλαμε στο πλαίσιο αυτό την πρόταση για την πιστοποίηση του Ιδρύματος και παράλληλα είμαστε στη διαδικασία να πιστοποιηθούμε με ISO 9001 για την ποιότητα των υπηρεσιών μας, με ISO 26000 για την κοινωνική ευθύνη του Ιδρύματος, με ISO 37001 είναι ISO κατά της διαφθοράς, mm-hmm. με GDPR για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τέλος πάντων και άλλες πιστοποίησεις στο πλαίσιο αυτό. Μάλιστα. Να κλείσουμε μια, αν θέλετε, ανθρώπινη ερώτηση. Θα κληθούν αργά ή γρήγορα να επιστρέψουν οι φοιτητές και πολλοί από αυτούς θα έρθουν από περιοχές που έχουν μηδενικά κρούσματα κορονοϊού και θα έρθουν σε μια περιοχή η οποία ακούστηκε το προηγούμενο διάστημα ότι έχουμε ένα σημαντικό αριθμό κρουσμάτων. Ήμασταν στο κόκκινο για κάποιο διάστημα. Ακουστήκαμε πολύ, ας το πούμε έτσι. Έτσι, ένα σχόλιο καθησυχασμού των οικογενειών των φοιτητών αυτών. Να έχετε υπόψη καταρχάς ότι προσανατολιζόμαστε σε εξαποστάσεις εξετάσεις. Mm-hmm. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνουν και διαζώσεις σε ορισμένα μαθήματα που δεν γίνεται διαφορετικά. Mm-hmm. Όμως θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα. Έχουμε συστήσει η Υγειονομική Επιτροπή με γιατρούς οι οποίοι έρχονται και σε επαφή με τον ΕΟΔΗ, αλλά περιμένουμε και τις οδηγίες του Υπουργείου. Και θα λάβουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος για τους φοιτητές μας. Mm-hmm. Άλλωστε, οι φοιτητές που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες θα δώσουν σε κάθε περίπτωση εξ αποστάσεως τις εξετάσεις. Μάλιστα. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ευχόμαστε καλή συνέχεια.